Ηλία Γκουλάκη, οδηγό στα αστικά λεωφορεία και νεοκλεγή στη διοίκηση τη Γεσέα. Χαρητήρια κιόλα. Ευχαριστώ πολύ. Ηλία, πόσο κόσμο μπαίνει στα λεωφορεία στην πρωτεύουσα κάθε μέρα, ε, Πρώτα απ' όλα, ο κόσμο είναι πάρα πολύ. Μιλάμε στο ένα εκατομμύριο. Mm -hmm. Ημερησίω. Ένα, ένα, εκατομμύριο άνθρωποι την ημέρα, έτσι. Την ημέρα στα αστικά λεωφορεία. Και αυτό χωρί να υπολογίσουμε το μετρό. Mm -hmm. το μέτρο και αυξάνουμε περισσότερο δηλαδή την, uh, τη μετακίνηση άρα είναι, είναι ένα ο, ο, βασικός, ο, ο βασικός τρόπος μετακίνησης και στην περίοδο ειδικά που και ζούμε περίοδο... με την αύξηση της βενζίνης είναι ένα ασφαλές μεταφορικό μέσο και το πιο οικονομικό mm -hmm. είχαμε δηλαδή μέσα στην περίοδο αυτής της έτσι, αναταραχής ας πούμε είχαμε την κάμψη των μετακινήσεων με, το, με τον κορονοϊό και τον περιορισμό ας πούμε το διοικητικό τον οποίο είχαμε και μετά ε, ήρθαν οι αυξήσει στα καύσιμα που μετακινήσανε πάρα πολύ κόσμο στο να κάνει την επιλογή να αφήνει το αμάξι σπίτι και να ε, ε, χρησιμοποιεί το λεωφορείο. Άρα, είχαμε μια αυξημένη ζήτηση για μεταφορά με αστικό λεωφορείο. Πώ το αντιμετώπισε αυτό η κυβέρνηση, Πώ ανταποκρίθηκε. Ξέρετε, είναι λίγο ξύμορο. Ε, αυξήθηκε η μεταφορά των επιβατών. Ε, καταγεγραμμένο επίσημα δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με την καταχώρηση του εισιτηρίου. Mm -hmm. Και όπω ξέρετε, υπάρχει μεγάλη αγαθρεπιβίβαση. Άρα ουσιαστικά να πούμε ποιο είναι το νούμερο το σωστό, δεν μπορούμε να το πούμε. Mm -hmm. Να το επικαλεστούμε. Είναι μεγάλη αύξηση. Ο κορονοϊό έκανε. Ε, ε, ουσιαστικά χτύπησε τη μετακίνηση στον, ε, στα λεωφορεία, δηλαδή κυκλοφόρησαν άδεια λεωφορεία. Mm -hmm. ε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε να τα σαν εταιρεία. Στη μετακίνηση των, των επιβατών, ε, διότι δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν υπάρχουν οδηγοί. Ουσιαστικά είμαστε αποετοίμαστοι αυτή τη στιγμή. Mm -hmm, mm. Δεν έχει διαθέσιμα οχήματα ο οργανισμό, κάπου, κάπω, με κάποιο τρόπο. Διαθέσιμα υπάρχουν στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα, έξω στην κίνηση, από αυτά που διαβάζουμε εμεί σε εφημερίδε ή βλέπουμε διάφορε δηλώσει, αξίζει να σα πω ότι είναι μόνο στα χαρτιά. Δηλαδή, 800 λεωφορεία, τρόλαιοι και λεωφορεία κυκλοφορούν στην Αττική, ε, συν κάποια άλλη λεωφορεία, το GDEL mm -hmm. ε, και κάποια λιζινγκ δεν ξεπερνάμε το νούμερο των 1150 λεωφορείων. Που αυτό το νούμερο το είχαμε και πριν 5, και 6 και 7 χρόνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή σωστικά. Με απλέ κινήσει, πόσα λεωφορεία θα μπορούσαν να βγουν έξω, διότι ξέρω ότι υπάρχουν και κάποια τα οποία έχουν μικρέ ζημιέ που μπορούν να επιδιορθωθούν και να βγουν. Ε, τις τα, μιλάμε για τα ιδιόκτητα του οργανισμού τώρα, έτσι. Τα ιδιόκτητα του, του οργανισμού είναι 1.300 λεωφορείας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να βγουν στον δρόμο, στην κίνηση. Ε, αυτό δεν γίνεται. Θελημένα όμω δεν γίνεται. Μάλιστα. Γιατί μπορούσαμε, ξέρετε, είναι ε, αυτό που τι θέλουμε να παράξουμε. Αν θέλουμε μετακίνηση, ασφαλή μετακίνηση για τον συνταξιούχο, τον άνεργο, τον εργαζόμενο, ε, τον απλό επιβάτη. Δεν το θέλουμε. Μάλλον δεν το θέλουν. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή μπορούσε να, να παράξουμε μια πολύ καλή συγκοινωνία. Mm -hmm. Χωρί πολλά-πολλά, γιατί τα λεφτά που δίνονται, αυτή τη στιγμή είναι τρομακτικά. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Εγώ λέω με το 1 τρίτο από τα λεφτά που έχουν δοθεί, μπορούσαμε να είμαστε σε επίπεδα που να φτάναμε το 80%. Και πού δίνονται αυτά τα λεφτά, Δηλαδή, πού, πού γίνονται οι σπατάλε. Οι σπατάλε είναι πολλέ. Όχι, okay, να μιλήσουμε για το μεταφορικό έργο. Yeah. Και... Εγώ, ξέρω όσο είχα και την ευθύνη του τομέα μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και ψάχναμε τα πεπραγμένα τη κυβέρνηση, πέσαμε σε, πάνω σε κάποιε απευθεία αναθέσει, οι οποίε βγάζανε μάτι. Αυτή που μα σώκαρε πραγματικά ήταν μια ανάθεση για γάντια σε μια εταιρεία που φτιάχνει έπιπλα παιδικά στι αίρε. Oh. Δηλαδή, ο Οργανισμό των Λεωφορείων τη Αθήνα παρήγγειλε με απευθεία ανάθεση από ένα επιπλάδικο στι αίρε γάντια για τον κορονοϊό. Δηλαδή τα ακριλικά, τα δηλαδή, γάτια, τα. Ε, άρα έχουμε τι να αναθέσει. Αλλά σε σχέση με το μεταφορικό έργο, αντί να έχουμε προμήθεια νέων λεωφορείων, έχουμε ενοικίαση, έτσι δεν είναι. Ενοικίαση, έχουμε. Leasing. Be leasing, έχουμε ενοικιάσει 293 leasing με κάποιε συμβάσει που αυτή. 300, λεωφορεία χοντρικά. 300 λεωφορεία που αυτά τα λεωφορεία δεν είναι στην κίνηση, άσχετα αν έχουν υπογραφεί οι συμβάσει. Τι εννοεί, θα έχουμε νοικιάσει και δεν κυκλοφορούν. Ναι, ε, η εταιρεία έχει, έχει δοθεί, γι' αυτό είχαν μπει και κάποια πρόστιμα, αν ε, η εταιρεία Leasing δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει, να έχει έω το 98% ετοιμότητα τα λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή ούτε το 50% των Leasing δεν κυκλοφορεί έξω. Έχουν μεγάλε ζημίε γιατί τα λεπορευμένα οχήματα. Μισό λεπτό. Πάμε για να καταλάβουμε αυτοί που μα βλέπουν και μα ακούνε. Άρα νοικιάζει λεωφορεία ο οργανισμό, τα οποία δεν είναι καινούρια, δεν έχουν λίγα χιλιόμετρα. 15 12 ετία. Είναι αυτά που έχουν αποσυρθεί στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μπορεί ένα λεωφορείο να έχει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα πάνω του και, και να το νοικιάζουμε εμεί για να κάνει δρομολόγια εδώ. Έτσι. Να κάνει δρομολόγια που αν είχαν δοθεί αυτά τα λεφτά όχι όλο το ποσό, δηλαδή και να έβαζε παραπάνω το κράτο, είχαμε πάρει ιδιόκτητα λεωφορεία δικά μα. Γιατί εδώ Καινούρια. Θα... Καινούρια. καινούρια. με εγγυήσει, με τα service του, τα πάντα όλα. Και εδώ αξίζει να σου αναφέρω, Νίκο, mm -hmm. είναι ότι ε, οι συμβάσει, γι' αυτό θέλω να σου πω για τα leasing, ε, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Δηλαδή, αν δεν πάω ωραίες, στη σύμβαση υπάρχουν μέσα ρήτρε που λέει αν δεν είναι σε, το λεωφορείο σε ετοιμότητα, έχει 3.000 ευρώ. Πρόστιμο. Πρόστιμο. Εμεί δεν ξέρουμε αν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν υπάρχει ναι. προσωπικό. Ναι. Πριν πάμε στο προσωπικό, αυτή η διαπίστωση είναι σοκαριστική. Δηλαδή, αντί να αγοράσουμε με χαμηλότερη τιμή καινούριο δικό μα και να έχουμε περιλάβει και στο συμβόλαιο τη αγορά το σερβις του, πάμε και νοικιάζουμε παλιά λεωφορεία που άλλε χώρε θέλουν να τα ξεφορτωθούν από τη Βόρεια Ευρώπη σε τιμή ακόμα μεγαλύτερη. Ναι, αυτό γίνεται γιατί πιστεύω ότι πρέπει να απαξιωθεί πρώτα η εταιρεία για να ιδιωτικοποιηθεί πλήρω. Mm -hmm. να... Αυτή τη στιγμή έχει ιδιωτικοποιηθεί ένα κομμάτι του έργου, το Έτσι, 25%. Δεν είναι. Το 25 το 20... Δηλαδή, αυτό να το εξηγήσουμε, 25% των δρομολογίων ή με το χιλιόμετρο μετριέται αυτό. Των ε, δρομολογίων. δρομολογίων στον αστικό ιστό, των αστικών δρομολογίων, γίνεται από ιδιώτε. Δηλαδή, ο Κυριάκο Μητσοτάκη πήγε να κάνει ή προσπαθεί να κάνει αυτό που αποτόλμησε και ευτυχώς απέτυχε ο πατέρας Μητσοτάκη. Τώρα οι, νεότεροι δεν θα το ξέρουν, αλλά οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη είχε δοκιμάσει να πουλήσει τον οργανισμό των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Ο Κυριάκος απλά εκχωρεί το έργο είναι ένα δημόσιο οργανισμό. Είναι ένα άλλο τρόπο. Ένα άλλο τρόπο ιδιωτικοποίηση, ακριβώ. Η ιδιωτικοποίηση είναι. Mm -hmm. ε, ιδιωτικοποίηση. Ε, όλοι βλέπουμε και παρακολουθούμε ότι τα κτέλ ε, δεν ξέρουμε τι συγγενωριακό έργο κάνουν. Ε, δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα τηλεματική. Άρα δεν μπορεί να παρακολουθεί κανένα που κινείται και τι κάνει. Για να πούμε λίγο τι είναι η τηλεματική. Η τηλεματική είναι ένα σταθμό που παρακολουθούν κάποιοι εργαζόμενοι. Mm -hmm. Συνήθω είναι προϊστάμενοι, δρομολογούν τα λεωφορεία, τι ώρε που πρέπει να αναχωρήσουν για το κάθε δρομολόγιο και δίνουν στίγμα που κινούνται και και όχι μόνο αυτό και που κινείται, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιέ, μπορούν να δώσουν κατευθύνσει, μην πάτε από εκείνου του δρόμου, να αποφύγουμε δηλαδή περιστατικά να, ναι, ναι. πληβερά. Ε, τα κτίρια δεν υπάρχει αυτό, δεν ξέρουμε άρα, τι δρομολόγια. Άρα το κέντρο ελέγχου, α πούμε, ο πύργο ελέγχου τη κίνηση των λεωφορείων είναι τυφλό ω προ τα λεωφορεία που έχουν αξιοποιηθεί από τα κτέλ. Σωστό. Έτσι, δηλαδή ο οργανισμό πάει στα κτέλ και λέει: Δώσε μου οχήματα και έλα κάνε μου δρομολόγια. Αλλά αυτά τα οχήματα δεν έχουν τον εξοπλισμό, ούτω ώστε να μπορεί το κεντρικό σύστημα να παρακολουθεί πού βρίσκονται. Και όχι μόνο να παρακολουθεί, ο εργοδότη να δει και ποιο είναι το αποτέλεσμα που κάνει <συμφωνί> το κάθε λεωφορείο για να πληρώσει τα το το Έργο. Αν, αν το έργο το συμφωνημένο. Ε, επειδή αναφέρθηκε σε λίγο για τα λεωφορεία και μίλησε για το 92. <συμφωνί> ε, έχουμε λεωφορεία από το 92. Αυτή τη στιγμή στην <συμφωνί> <κίνηση. συμφωνί> Ε, Το 93, εποχή Μητσοτάκη. Έχουμε λεωφορεία, 30 το νούμερο, που έχουν κυκλο... Έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο. Ε, στην Ευρώπη είναι 12 με 13 έτη. Εμεί έχουμε φτάσει στα 20, 20 και κάτι ε, έτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε το 93 λεωφορεία 30 στο σύνολο. Κάτι το οποίο, ας πούμε, καθώς παρακολουθούσα το τομέα στην αρχή με σόκαρε, αλλά πρέπει να... δεν ξέρω αν πρέπει να το, πρέπει να το ομολογήσω. Έγινε συνήθεια από ένα σημείο και μετά να παίρνουν φωτιά τα λεωφορεία. Ξέρω εγώ λίγο μόλις ορίζονται, μόλις... Είχαμε άλλα πάλι περιστατικά τέτοια, έτσι. Sí. Και δεν θα σταματήσουν. Δε είναι παλιά λεωφορεία. Όσο και να τα συντηρήσει ένα παλιό λεωφορείο, ε, και το όχημά μα, ένα παλιό όχημα, mm -hmm. ζημίε βγάζει. Είναι πολύ, ε, το κόστο είναι μεγάλο για μια συντήρηση τε, 20 ετία. ένα οχήμα που κάνει αρκετά χιλιόμετρα την Δεν σταματάει. Μέρα, έτσι, υπάρχουν δε οχήματα που δεν σταματάνε καθόλου. Βλέπουν 24 ώρε το 24ωρο. Ώρ, μπαίνει, εφοδιάζεται και ξαναβγαίνει αμέσω στην κίνηση. Βάσει λογική, θα, 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 φθορές, θα, θα, θα Άρα έχουμε θέμα γερασμένου στόλου έτσι, ο οποίο δεν ανταποκρίνεται και τον οποίο, ας πούμε, κατά το μέρο που χρησιμοποιούμε λεωφορεία άλλου ιδιοκτήτη, τα πληρώνουμε κουκοσαϊδόνε. Σωστά. Έτσι. Που. Άρα θα έπρεπε η κατεύθυνση να είναι τα καινούρια, τα λεωφορεία, η προμήθεια καινούριων λεωφορείων, με μια σύμβαση που να έχει και το σέρβις τους. Τις μέσα, τους. Τις εγγυήσεις τους και να. Και προσφέρει και στο επιβατικό κοινό μια πολύ. Πολύ καλύτερη υπηρεσία, έτσι. Υπηρεσία, που πολύ... δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να την προσφέρουμε. Mm -hmm. Η χρόνη διαδρομή, ε, γιατί διαμαρτύρεται πολύ κόσμο, ε, αν κάτσουμε να παρακολουθήσουμε ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ε, περίπου 300 βράδυ λείπουν από την κίνηση. Εξήγησε το λίγο αυτό. 300 βάρδια. Δηλαδή, 300 οδηγοί mm -hmm. λείπουν και δεν εκτελούνται τα δρομολόγια. Δηλαδή, και... ενώ το προβλεπόμενο είναι να είναι ε, 1000 τα δρομολόγια, α πούμε, είναι τα 700. Τα 700. Μάλιστα. Ε, και είναι μια μπακαλίστικη λογική. Είναι περίπου 3 ε, τρία, τρία δρομολόγια γίνονται σε κάθε βάρδια. Ε, mm -hmm. Σε κάθε οδηγό. Αν αυτό το πουλαπλασιάσουμε, δείτε πόσα δρομολόγια χάνονται γιατί και πόσο αυξάνεται ο χρόνο αναμονή στον επιβάτη. Δηλαδή, δεν προσφέρουμε. Η υπηρεσία στον επιβάτη. Γιατί όταν κάθεται μισή προσφέρω. ώρα στη στάση με τη βροχή, με το κρύο, με τη ζέστη, δεν μπορεί να το προσφέρει αυτό που θε να παράξει. Ε, Γι' αυτό εμεί ζητάμε νέα λεωφορεία και πρέπει να γίνουν και άμεσα. Δηλαδή πλέον. Mm -hmm. ε, και αξίζει λίγο να σου αναφέρω ότι ε, χτε έπεσα, διαβάζαμε ότι ξεκινάνε έναν, σε μια εταιρεία, δώσανε για έναν διαγωνισμό. Ε, θα ξεκινήσει ένα, μια μελέτη διαγωνισμού ε, ξέ, για ξένε εταιρείε να πάρουν το έργο του το συγκοινωνιακό. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τέλει, θα πα, χρειαζόμαστε λεωφορεία. Πρέπει να κάνουμε διαγωνισμό, γιατί μας αναφέρει δρομολόγια. Να δοθούν και άλλα δρομολόγια. Ε, αν αυτό αντιπροσωπεύει και μπορεί να δώσουμε στον επιβάτη ασφαλή μετακίνηση, δεν θα, δεν θα μιλάει κανένας. Αλλά πάει πολύ χειρότερη η κατάσταση. Και η κατάσταση θα εκτροχιαστεί και στην πορεία. Και μετά στα το ανησυχία, δηλαδή. Έτσι. Ναι, με, με, γιατί αυτό μα ανησυχεί, γιατί μετά το περιστατικό του Ντεμπόουν, bon, την τραγωδία, αρχίζουν και ξεκινάνε και κάνουν ελέγχου συνοφορίων σε δέκα σημεία. Αυτά τα λεωφορεία δεν βγαίνουν έξω. Βγαίνουν πολύ λίγα. Γιατί είναι παλιά και δεν και υπάρχουν δεν δουτέστη, ασφάλεια. Δεν, δεν, δουτέστη, δεν υπάρχει δουτέστη, ασφάλεια. Έτσι. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα βασικό ζήτημα τώρα το πιάσαμε από όλε τι του, που είναι ο γερασμένο τόλο, ο οποίο μα κοστίζει και πανάκριβα όμω. Έτσι. Ε, προσωπικό. Ποια είναι η κατάσταση, τι, τι θα χρειαζόταν. Πρώτα απ' όλα το προσωπικό από τα εποχή των μνημονίων, 960, 960 εργαζόμενοι έχουν φύγει σε άλλε υπηρεσίε. Ήταν ε, το αποτέλεσμα τη πολιτική τότε, να διώχνω κόσμο να μην επιβαρύνω την εταιρεία. Αυτή τη στιγμή λείπουν περίπου στα χιλιά άτομα. Από Το οργανόγραμμα, να... ε. Το Για να μπορέσει να παράξει το 100% Μάλιστα. αυτό που. Χαρτο... Κάνει χαρτογράφηση. Θέλω αυτά τα δρομολόγια, θέλω αυτόν τον κόσμο. Ε, γίνανε κάποιε προσλήψει, mm -hmm. αλλά δεν κάθεται ο κόσμο. Δεν κάθεται οι εργαζόμενοι γιατί δεν αναγνωρίζονται κάποιε προπηρεσίε. Ε, και αναγκαστικά ε, φεύγουν, τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα και δεν κάθονται και η δουλειά είναι πολύ σκληρή mm -hmm. ε, του οδηγού. Έχουμε αυτή την πτυχή, διότι ε, προφανώ είναι συνθήκε και οι αμοιβέ δεν είναι τέτοιε που να είναι ικανέ ω κίνητρο να κρατήσουν τον κόσμο στον οργανισμό. Έχουμε όμω και την άλλη πτυχή, την πτυχή του ρουξουφετιού. Ε, θυμάμαι ότι είχαν πέσει στα χέρια μα ε, χαρτιά ε, για αποσπάσει οδηγών. Ακόμα και στο γραφείο του ίδιου ε. του Καρμαλέ. Δηλαδή, ένα οδηγό λεωφορείου, ο οποίο είναι ο άνθρωπο που είναι στο πεδίο, είναι αυτό που εκτελεί το βασικό έργο. Δεν είναι ένα διοικητικό, τον οποίο μπορεί να τον αντικαταστήσει με έναν άλλο διοικητικό ε, πολύ πιο εύκολα. Ο οδηγό έχει συσσωρεύσει εκπαίδευση, φέρει ευθύνη, εκτελεί την κρίσιμη υπηρεσία και, και, και του παίρνουν αυτού του ανθρώπου και στι δύσκολε στιγμέ και του χρόνου και του αποσπούσαν στα πολιτικά γραφεία. Και συνεχίζεται. Και συνεχίζεται. Ε, ε αξίζει να σου, να, σου δώσω ένα παράδειγμα ότι πριν δύο χρόνια mm -hmm. ε, οι βάρδε που ήταν αυτό που είπαμε προηγουμένω, mm -hmm. 250 βάρδε περίπου ανεπάδροτε. Γίνανε προσλήψει. 350 άτομα. Αυτή τη στιγμή με τα 350 άτομα, όταν έχει 250 βάρδε, άρα ουσιαστικά ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 300 20 Που πήγαν οι ρε παιδιά. Ε, και είναι το παράλογο είναι ότι μέχρι και ο κανονισμό τη εταιρεία που λέει ότι σε παίρνω δοκιμαστικά για ένα χρόνο ε, να σε δω πώ δουλεύει, πώ εργάζεσαι και μετά από τον ένα χρόνο σου κάνω α, α, αορίστο, ε, αυτή τη στιγμή πολλοί έχουν αλλάξει ειδικότητα. Δεν υπάρχουν στο τιμόνι. Αυτό δηλαδή συνεχίζεται. Δηλαδή, ε, μέχρι και τώρα ε, που ανακοινώθηκαν οι, οι εκλογές που ο νόμος ορίζει, σου λέει, αναστέλλονται τα πάντα με τα κινήσεις, προαγωγές, τα εμείς μέχρι και χτες έχουμε προαγωγές, αλλαγές ιδιωτικοτήτων, ο οδηγό γίνεται διοικητικό. άρα ουσιαστικά ό,τι υπάρχει στην κίνηση για τον επιβάτη ε, φεύγει σε εγγραφεία. Είναι τα ρουσφέτια, ναι, ναι, ναι. τα γραμμάτια θα έλεγα εγώ. Τις τελευταίες στιγμές όλες, λίγο, λίγο, πριν την κάλπη, έτσι. Λε, λε. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό αυτό. Τώρα, ε, αν ο, ο Ηλία είχε στα χέρια του ε, τη δυνατότητα να πάρει αποφάσει άμεσα για το λεωφορείο, τι θα έκανε. Για να παράξουμε μια καλή συγκοινωνία. Για να αποδώσει. Ναι, βέβαια, δεν λέμε yeah, yeah, yeah. για να βγάλει κέρδο. Μιλάμε για δημόσιο οργανισμό. έτσι, Γιατί οι αστικέ συγκοινωνίε πρέπει να είναι δημόσιε. Δεν μπορεί να μπαίνουν υπό την, το, το σκοπό και τη στόχευση του κέρδου. Πρέπει να είναι υπό τον ε, έτσι ευρύτερο έλεγχο, ας πούμε, και με την κατεύθυνση να δώσουν στον πολίτη μια αξιόπιστη και αυτενή υπηρεσία. Η τρία πεδία είναι συγκεκριμένα: είναι νέο στόλο, προσλήψεις, αναδιάρθρωση γραμμών. Mm -hmm. Τα δύο πρώτα είναι κατανοητά. Ε, η αναδιάρθρωση γραμμών είναι. Δεν μπορεί ενέτη ναι, 2023 να πηγαίνουν παράλληλα ε, το τρόλι με το λεωφορείο, να ακολουθεί την ίδια διαδρομή. Μάλιστα. Αυτό ο σχεδιασμό ήταν το 85% και δεν έχει αλλάξει ούτε το 70%. Σπατάλι πόρων. Ναι, σπατάλι πόρων. Άρα πρέπει, να γίνει μια σωστή αναδιάρθρωση γραμμών και εκεί ανάλογα τις περιοχές, τους δημούς, ναι, ναι. τι περιοχέ του, του τι ανάγκε έχει η κίνηση, είναι μια μελέτη ουσιαστικά. Ναι, ναι, από ναι, ναι. την οι του όλο αυτό αντιστρέφεται και παράγει πολύ ασφαλή ναι. και καλή μετακίνηση για τον επιβάτη. Και θα φανεί από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Άρα θέλει και ένα σχεδιασμό και, και καινούργια οχήματα. Και, και προσωπικό. προσωπικό. Πόσα χρόνια είσαι στα λεωφορεία, από το 1999. Από το 1999. Τι έχει αλλάξει από τότε, Τι έχει αλλάξει, Μα άλλαξε πρώτα απ' όλα η εποχή των μνημονίων. Mm -hmm. ε, τότε αξίζει να πω ότι ήμασταν 10.000 εργαζόμενοι. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε ούτε 5.000 εργαζόμενοι. Ε, ο στόλο ήταν ε, τεράστιο. Ε, είχαμε σε γραμμέ ε, τώρα κάθε 3 και 4 λεπτά δρομολόγιο. Σε γραμμέ κομβικέ. Mm. Τώρα στη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή το πιο σύντομο δρομολόγιο που μπορεί να γίνει στο δεκάλεπτο και αν. Πάμε από τέταρτα μισά ώρα. Άλιστα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ε, μισά ώρα δεν είναι. μισά ώρα είναι αναμονή υπεραστική. Ε, υπεραστικού έχουν... δρομολογίου. Δεν μπορεί να είναι αστικού δρομολογίου τώρα το μισά όρο. Γι' αυτό και εμεί οι εργαζόμενοι και ο επιβάτη. Mm. Ε, το θεωρούμε κοινωνικό αγαθό τη μετακίνηση. Ε, πρέπει να παρέχεται η μετακίνηση και σε αυθονία. Mm -hmm. Να μπορέσει κάποιο ο άνεργο να μετακινηθεί, το παιδί, ο μαθητή, ο σπουδαστή yeah. να μπορεί να μετακινηθεί. Ξέρεις, υπάρχει και το φαινόμενο ότι όπου είναι ακριβή η μετακίνηση, ειδικά σε μικροπόλει, σε, σε μεγάλε πόλει, ε, ε, δημιουργούνται γκέτο. Όταν δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί, ξεκινάνε όλε οι συνήθειε. Δηλαδή πολύ φτωχών ανθρώπων να υπερσυγκεντρώνονται μόνο Λέστη. στο χώρο διαμονή του. Είναι πάρα πολύ ακριβή μια βόλτα, μια μετακίνηση, αλλαγή παραστάσεων ή το να πα να εξυπηρετηθεί, να πα στη δουλειά σου. Ένα μέτρο φτηνή μηνιαία κάρτα θα βοηθούσε, πιστεύει. Πάρα πολύ. Θα βοηθούσε. Πάρα πολύ. Είναι το κίνητρο. Δεν έχουν δοθεί κίνητρα ε, σε κάποιον να αφήσει το όχημά του στο σπίτι του. Mm -hmm. ε, είτε είναι ε, η φτηνή κάρτα, είτε είναι να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή θα περάσει το λεωφορείο, θα το έχει σύντομα και στο το χάσει. Mm -hmm. Αν δοθούν τέτοια κίνητρα, θα ξέρετε, λύνονται πολλά. Στη Γερμανία το κάνανε και πήγανε τη μηνιαία κάρτα στα 9 ευρώ. Και διαπιστώσαν πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν είχαν αρκετά οχήματα για να εξυπηρετήσουν, διότι η ζήτηση εκτινάχθηκε. Αλλά πρέπει και η πολιτεία να καταλάβει ότι μια τέτοια κίνηση είναι για το σύνολο τη οικονομία μια καταπληκτική εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή, το να πιστεί ο μισός πληθυσμό που παίρνει το γεωταχή του, ότι εάν του αφήσει σπίτι, θα έχει ένα αξιόπιστο λεωφορείο, θα πάει στην ώρα του, δεν θα κινδυνεύσει. Έτσι, Σωστό. γιατί έχουμε πλέον συζητάμε και αυτά τα πράγματα. Θα κάνει τη δουλειά του και θα επιστρέψει επίση την ώρα που θα επιλέξει στο σπίτι του. Συνολικά, σαν οικονομία, έχουμε εξοικονομήσει πόρου. Εργατόρε που δεν κολλάνε στην κίνηση, Πολύ λιγότερα καύσιμα καταναλώνουμε, αλλά αυτό μάλλον δεν το θέλουν όλοι. Να καταναλώνουμε ω οικονομία λιγότερα καύσιμα, έτσι δεν είναι. Φόρη. For... έτσι. Και αυτοί που βλέπουν τα καύσιμα. Και έχουμε κάνει τη ζωή μα πολύ πιο αποτελεσματική. Δεν θα διαφωνήσω τίποτα να. από αυτά που λες. Ένα <στά> κοινό <κοινοβάθος>, αγαθό, δηλαδή. <στά> Αρκεί να υπάρχει θέληση. <στά> έτσι <στά> και υπάρχει θέληση, γι' αυτό τονίζω είναι φαίνεται θα φανεί πολύ σύντομα διαφορά. Mm -hmm. Είναι τρία παιδεία. Έτσι και το θα μου πει τώρα, τόσο όλο αυτό τον καιρό δεν γινόντουσαν. Mm -hmm. Όχι, δεν γινόντουσαν. Mm -hmm. Υπήρχε μια απαξίωση. Υπήρχε απαξίωση στην εταιρεία, απαξίωση στη μετακίνηση. Όταν γνωρίζει κάποιο ότι θα το πάρει το λεωφορείο, θα πάει στη δουλειά του, θα γυρίσει στο σπίτι του ασφαλέστατα και γρήγορα, δεν θα ξαναπάρει το όχημά του. Ε, πρέπει να διευρυνθούν ωράρια mm -hmm. ε, δρομολογίων. Δεν μπορεί να σταματά, μπορεί να, 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 να είναι και μετά τις 12 η ώρα. Mm -hmm, mm -hmm. Υπάρχουν κάποιες γραμμές που είναι το 24ωρο. Α γίνουν περισσότερε. Να ξέρει αν ο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί, α είναι αραιά το δρομολόγιο. Mm -hmm. Αλλά να ξέρει, θα περάσει, θα το πάρει, θα μεταγεννηθεί. Ε, χρειάζεται. Και πόσο μάλλον, αν έχει μία μηνύα κάρτα, α που να είναι στα 10 ευρώ. Δεν το συζητάμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολλοί κόσμοι θα την έκανε την επιλογή. Ο νεαρό, ο κόσμο ο οποίο έχει χαμηλό μισθό, ο φοιτητό κόσμο, μαθητέ. Ε, είναι καλό, είναι όμορφο να μπορεί να μετακινείται κανεί με ασφάλεια και με τρόπο προσιτό μέσα στην πόλη. Μακάρι. Πρέπει να τη στηρίξουμε τη δημόσια συγκοινωνία. δημόσια συγκοινωνία. Έτσι. Με κοινωνικό χαρακτήρα. Κοινωνικό χαρακτήρα. Αλλά αποδείχθηκε μέσα σε αυτή την πορεία ότι προποτίθεται η μεγάλη αλλαγή. <laughs> για να στηριχτεί. <laughs> Ωραία. Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη τις... συζήτηση.